του συντάγματος που προνοεί διάλυση της Βουλής, ενώ επιπλέον το κίνημα Εκολόγων ζητά την άμεση παρέτηση της κυβέρνησης και προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο των Εκολόγων, τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Θεοπέμπτου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πώς είστε? Εντάξει, η εποχή είναι πολύ δύσκολη για οποιοδήποτε είναι μέσα στη Βουλή. Πέραν από τα προβλήματα στην καθημερινότητα της Βουλής, έχουμε και τούτα τα προβλήματα τα μεγάλα με τη διαφθοράνιση των τόπων μας. Ναι. Ήταν κάτι βεβαίως που τουλάχιστον την κορυφή αυτού του παγόβουνου τη βλέπαμε, όλοι τη βλέπαμε. Ω, βέβαια, ναι. Και περπατούσε γύρω σας εκεί στη Βουλή και όχι μόνο στη Βουλή. Αλλά τώρα προέκυψε και με εικόνα και με ήχο, κύριε Θεοπέμπτου. Θεωρείτε ότι αυτό το εγχείρημά σας για αυτοδιάλυση της Βουλής και παρέτηση της κυβέρνησης θα συναντήσει και άλλους τόσους όσους απαιτούνται για να μπορεί να επιτευχθεί? Από ό,τι έχω αντιληφθεί, υπάρχει μια υποστήριξη, χωρίς να γνωρίζω αν αυτό θα μας δώσει την πλειοψηφία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον το κοινό, την εξουσία, αλλά και την Βουλή, την κυβέρνηση και την Βουλή, για να είμαι πιο σωστός, έπρεπε να κάνουμε κάτι. Είναι κάτι το οποίο έχει δείξει στο βίντεο ότι υπάρχει μια εκτεταμένη διαφθορά στον τόπο μας. Η άνεση με την οποία συζητούσαν και έλεγαν και ανάφερναν διαδικασίες δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο διαφθοράς. Να θυμίσω ότι εμείς από το 2014 βάζαμε τροπολογίες στις οποίες δεν ψηφίζονταν. Η κυβέρνηση αρνείται εδώ και πολλά χρόνια ότι υπάρχει πρόβλημα. Ενώ τώρα έχει φανεί το πόσο λάθος ήταν οι αντιδράσεις τότε. Επομένως υπάρχει αυτή η κακή ιστορία του ότι έπαιρναν προειδοποιήσεις και δεν έκαναν κάτι. Έχουμε τώρα τη διαδικασία που είναι να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαδικασία κυρώσεων, το infringement procedure, το οποίο αποφάσισα χτες και το οποίο θα μας έρθει κατά πέμπτης. Έχουμε το συζήτηση που θα γίνει σε λίγες μέρες, νομίζω την Πέμπτη, στην Ευρωβουλή, που όταν και εκεί θα γίνουμε βεζίλοι. Έχουμε την προβολή την οποία έγινε διεθνώς, πολύ άσχημη εικόνα της Κύπρου, διεθνώς όσον αφορά αυτό το θέμα. Έχουμε κάνει τεράστιες ζημιές στον τόπο μας, στο περιβάλλον, με όλη αυτή τη μανία ανάπτυξης που γινόταν για να προλάβουν να χτίσουν επαύλες και πολυόροφα κτίρια για να πουλούν διαβατήρια που ήταν φανερών από την τεράστια ανέκταση αυτών των παρεμβάσεων, το γεγονός ότι γινόταν παραβιάσεις νομοθεσιών κτλ., ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι ξαφνικά όλοι μπορούσαν να πουλούν τόσο εύκολα διαμερίσματα το 2,5 και 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, βέβαια, κύριε Θεοπέμπτου, την εικόνα όλοι πλέον την γνωρίζουμε. Ναι. Από άκρη σ' άκρη. Το θέμα είναι ότι τώρα συζητάτε κάτι πολύ συγκεκριμένο, την αυτοδιάλυση της Βουλής και την παρέτηση της κυβέρνησης. Που μάλλον δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Όμως, και σας ρωτώ ευθέως, αν θεωρείτε ότι είναι τόση διαφθορά και η σύψη που υπάρχει, ένας τρόπος αντίδρασης, ο οποίος θα γινόταν, αν θέλετε, και από τον κόσμο, θα χειροκροτείτο, ήταν το κίνημα των οικολόγων να αποχωρούσε από τη Βουλή. Αυτό πώς το βλέπετε, αφού δεν μπορείτε να ανοιχτείτε αυτή την κατάσταση? Έχουν μείνει μόλις 4 μήνες. Δηλαδή, εισηγήσετε να φύγουν οι δύο βουλευτές, οι μοναδικοί που ελέγχουν την κυβέρνηση? Όχι, λέω, επειδή καλείτε. Υπήρχε άλλη τόση προσπάθεια από οποιοδήποτε άλλο κόμμα για να ελέγξει αυτές τις διαδικασίες των διαβατηρίων. Υπήρχε ένα άλλο κόμμα τον οποίο έκαμε τόσο αγώνα για να μπορεί να έχει πρόσβαση ο Γενικός Ελεκτής να μπορεί να ελέγχει είτε των συνεργατισμών είτε ακόμα και τις διαδικασίες των διαβατηρίων. Ναι. Κύριε Θεοπέμπτου, δεν λέω αυτό. Γνωρίζουμε καλά όλα όσα κάνατε στο κίνημα οικολόγων. Αλλά λέω, επειδή αυτό που λέτε, μάλλον δεν θα ακολουθήσουν οι άλλοι για αυτοδιάλυση της Βουλής και την παρέτηση της κυβέρνησης. Γιατί, γιατί να θέλετε να είστε σε μια τέτοια Βουλή? Αυτό λέμε. Δεν μου αρέσει αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η πρόταση από το κίνημα οικολόγων. Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και η εικόνα η οποία προβάλλουμε στον κόσμο, γενικά σαν Βουλή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάρουμε διορθωτικά μέτρα.
Και με η παραίτηση, για παράδειγμα, του Θεοπέμπτου από τη Βουλή, δεν θα διορθώσει οτιδήποτε από αυτά τα οποία αναφέρω πιο πάνω. Είναι ολοκληρωτική παραίτηση της κυβέρνησης και της Βουλής να ξεκινήσουμε νέα πρόσωπα, νέες διαδικασίες, να πάει ο κόσμος να ψηφίσει και να φέρνει ευθύνη για το τι ψήφισε και ποιος θα αναλάβει αυτή την εξουσία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Θα ήταν ένας έντονος τρόπος διαμαρτυρίας και πιστέψτε με, θα ακολουθούσαν και πολλά άλλα αν κάνατε την αρχή ακριβώς ναι. Σε μια θα τέτοια... Θα ανοίγαμε το δρόμο ναι. Για περισσότερη διαφθορά, θα έφευγε η κριτική από την Βουλή, την οποία μόνο εμείς κάνουμε και εμείς θέτουμε τούτα τα θέματα ενώπιον τους. Και να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο τα πράγματα τα οποία βλέπει ο κόσμος έξω στον τύπο ή ακόμα και τα θέματα του Αλτζαζίρα. Να σας πω ότι μέσα στην Βουλή αυτή τη στιγμή έχουμε νομοσχέδια τα οποία προσπαθούν να νομοθετήσουν τη διαφθορά. Και μπορώ να σας πω και παράδειγμα, αν θέλετε. Έχουμε το νομοσχέδιο το οποίο έφερε η κυβέρνηση για τις μεγάλες αναπτύξεις. Ποιες είναι οι μεγάλες αναπτύξεις και τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Εισηγούνται η εταιρεία ανάπτυξης να υποδεικνύει έναν άτομο το οποίο θα το διορίζει ο Υπουργός για να κυκλοφορεί μέσα στα κυβερνητικά γραφεία, να πιέσει τους κυβερνητικούς υπαλλήλους να το κάνουν τη δουλειά του. Αν αυτό δεν είναι παρέμβαση και αν θέλετε έναν είδος διαφθοράς, τι είναι. Έχουμε ένα δεύτερο νομοσχέδιο, το οποίο έστειλαν στην Βουλή και το οποίο λέει ότι όταν είναι να κάνω έργα στην παράκτια ζώνη, το μόνο μου κριτήριο θα πρέπει να είναι μόνο η οικονομία. Δηλαδή, αν παραβιάζουμε κανόνες, νομοθεσίες, αν δεν έκαμε περιβαλλοντικές μελέτες, που μπορεί να γίνει η ανάπτυξη ή οτιδήποτε, δεν μας νοιάζει. Θα είναι μόνο η οικονομία. Αυτό το δοκίμασαν και πριν 2 χρόνια. Τους σταματήσαμε και αλλάξαμε και βάλαμε μέσα ότι πρέπει να κάνουν τις σωστές διαδικασίες, όπως προβλέπονται στη διαχείριση της σύμβασης της Βαρκελόνης για τη διαχείριση της παράκτειας ζώνης. Και επανέρχονται γιατί βλέπετε ότι τα παράλια είναι πολύ ελκυστικός τρόπος για να πουλείς διαμερίσματα επαύλης και να χτίζεις ξενοδοχεία χωρίς άδειες και διαδικασίες. Μάλιστα. Συνεπώς, κύριε Θεοπέμπτου, έχετε κάτω την πρότασή σας. Την ίδια ώρα συνεχίζεται πολέμη της διαφθοράς. Να πούμε βέβαια, κύριε Θεοπέμπτου, ότι υπάρχουν και αριθμός σημαντικός νομοσχεδίων που είναι υπέρ της διαφάνειας και κατά της διαφθοράς. Και μπορείτε και εκεί να απαιτήσετε να τα πιάσει κάποιος από την κάτω μέρος της στιβής, όπως κάνουν άλλοι μες φωτογραφίσεις, και να τα βάλει από πάνω για να εξεταστούν πρώτα. Νομίζετε είναι τυχαία που υπάρχουν όλα αυτά τα νομοσχέδια και κάθονται χωρίς να τα συζητούμε, χωρίς να υπάρχει έννοια να τα προωθήσουν εφόσον ήταν τόσο σοβαρά. Εμάς θα μας δείτε σύντομα να κάνουμε και δημοσιογραφική διάσκεψη για τα θέματα της διαφθοράς, για το τι πρέπει να γίνει και τι είναι οι διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται στο εξωτερικό σε τέτοιες περιπτώσεις, επιστημονικές διαδικασίες και όχι απλώς απόψεις. Και θα δούμε, θα κάνουμε μια εκτεταμένη αναφορές σε μια δημοσιογραφική διάσκεψη που οργανώνουμε τώρα. Μάλιστα. Κύριε Θεοπέμπτου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.